επεκτείνοντας μια ελληνική παροιμία, υποστηρίζω ότι μόνο ο άνθρωπος έχει αυτό που κανείς δεν μπορεί να του πάρει, εκτός και αν το επιτρέψει ο ίδιος. Ποιο είναι αυτό? Αφήνω τον καθένα σας να το αναζητήσει με τη σκέψη του, όπως το αναζήτησα εγώ στη στάση και τη δράση των 17 δικηγόρων της Καβάλας, τους οποίους θυμόμαστε σήμερα και τιμάμε. Και είναι καθήκον μας να θυμόμαστε, γιατί η μνήμη διασώζει τη ζωή, αφού κατά κάποιο τρόπο αυτό που θυμόμαστε εξακολουθεί να ζει. Πολίτες, με το νόημα που προείπαμε, υπήρξαν οι 17 δικηγόροι της Καβάλας, τους οποίους επιτρέψτε με να σας τους θυμίσω. Ήταν ο αείμνηστος Ανανιάδης Σημεών, ο αείμνηστος Βατσιτσής Στυλιανός, ο αείμνηστος Κοντομισόπουλος Παύλος, ο αείμνηστος Λιμπέρης Θεόδωρος, ο αείμνηστος Λιμπερίδης Θεόδωρος, ο αείμνηστος Ταμαμίδης Ελευθέριος, ο αείμνηστος Παπαγεωργίου Γεώργιος, ο αείμνηστος Παπακοσταντίνου Νικόλαος, ο αείμνηστος Προέδρου Νικόλαος. Και είναι ο Αστεριάδης Γεώργιος, ο Βακρατσάς Παναγιώτης, ο Δημοσθενόπουλος Δημοσθένης, ο Κωνσταντινίδης Θωμάς, ο Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, ο Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, ο Παπανδρέου Ανδρέας και ο Σαββίδης Ευστάθιος. 17 δικηγόροι της Καβάλας, αξιοπρεπείς και γενναιόδοροι, γενναίοι και ανιδιοτελείς, διαμαρτυρήθηκαν εν υπογράφος απέναντι στη Χούντα και ζήτησαν πολιτική αμνηστία και να κρίνονται για τους πολιτικούς κρατουμένους και να κρίνονται όλοι οι κατηγορούμενοι από τους φυσικούς τους κριτές, δηλαδή τους δικαστές. Στην πόλη μας, αυτοί που υπέγραψαν τη δήλωση δεν ήταν ούτε θεωρούσαν τους εαυτούς τους, φαντάζομαι, υποψήφιους αυτόχειρες, επαγγελματικά και οικογενειακά. Δεν ήταν άγνωστοι συνωμότες, κρυμμένοι σε απόμερες γιάφκες, κινούμενοι στα σκοτάδια της ανωνυμίας. Δεν ήταν η απόκληρη ενός συστήματος που δεν είχαν τίποτε να χάσουν ακόμα και αν εντοπίζονταν. Ήταν επιστήμονες δικηγόροι, λειτουργοί και επαγγελματίες με τα γραφεία τους, τη δουλειά τους, τους πελάτες τους, τις παραστάσεις τους στα δικαστήρια, την οικογένειά τους, τη συμμετοχή τους στα πολιτικά, κοινωνικά και αθλητικά πράγματα της πόλης. Ήταν γνωστοί, δεν κρύβονταν αλλά ούτε και επιθυμούσαν να κρυφτούν. Ήταν όμως δικηγόροι. Η δικηγορία θέλει και δημιουργεί ελεύθερους ανθρώπους. Πραγματική υπεράσπιση μόνο σε συνθήκες δημοκρατίας μπορεί να νοηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες μορφές υπερασπιστές εμφανίζονται στα κλασικά χρόνια της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ο δικηγόρος, σαν λειτουργός, μόνο μέσα από συνθήκες ελευθερίας, δημοκρατίας μπορεί να λειτουργήσει. Ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λύθη. Η σημερινή εκδήλωση σχηματοποιεί στην ουσία αυτή την φράση του Τζορτζ Όρουελ και βάζει στο προσκήνιο της τοπικής ιστορίας ανθρώπους που δεν θέλησαν να γίνουν ήρωές της και ούτε ποτέ αναζήτησαν τόσα χρόνια που πέρασαν την αναγνώριση για το αυτονόητο. Ένα αυτονόητο που κατά τους ίδιους είναι τόσο φυσικό και αυταπόδεικτο όσο και η μιλιά τους, η σκέψη του υπό την εποχή. Εκτός από τα ηρωικά, βεβαίως, που έδωσαν ένα πνεύμα ανάτασης στην κοινωνία της πόλης μας, με την ανταλλαγή, ας το πούμε έτσι, των ανακοινώσεων εκ μέρους της ομάδας αυτής των δικηγόρων αρχές του 1972 και μέχρι το 1973. Στην περιοχή μας γινόταν ένας πόλεμος σε σχέση με την Τύρφη.